Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουντα στη θάλασσα. Υπάρχουν 100 άνθρωποι που τα φάγανε. Τα φάγανε. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουντα στη θάλασσα. Τα φάγανε. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Τα φάγανε. Έχουν ονόματα, διευθύνσεις, περιουσίες, ιδιοκτησίες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, παντού. Τα φάγανε, τα φάγανε. Θα τα πείτε τα ονόματα. Ήταν θεριό που κοίτουνταν στο βήμα της Βουλής. Είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός βεβαίως, βουλευτής της Δημάρ. Παλιά ομιλία, παλιά, έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανοίξει ακόμη η Βουλή. Όταν τότε ζητούσε από τα δύο κόμματα και πολύ καλά έκανε, να μας πούνε τα δύο κόμματα και να μας ενημερώσει ο βουλευτής ο κύριος Ψαριανός ποιοι τα φάγανε, ποιοι ήταν αυτοί οι 100 που έκαναν όλα αυτά. Μιλούσε με πολύ πάθος, τον ακούσατε, πάντα έχει πάθος, τον πρίγει και το δίκιο στο συγκεκριμένο θέμα και βεβαίως ζητούσε ως βουλευτής, πίεζε να μην συγκαλύπτονται άλλο οι ένοχοι και κάποια στιγμή να αποκαλυφθούν στον ελληνικό λαό διαμέσου του βουλευτή. Δεν συνέβη αυτό τότε, ήταν και αντιπολίτευση, ήταν μικρό κόμμα. Τώρα που πια έχει έρθει στην κυβέρνηση, ελπίζουμε όλοι, νομίζω και εσείς που μας ακούτε και αυτοί που κυβερνάνε, είναι πολύ καλό να γίνει αυτό, να δοθούν κάποια ονόματα, αν υπάρχουν ονόματα, αν φταίνε μόνο τα ονόματα και δεν είναι ένας συνδυασμός καταστάσεων και πράξεων διαφόρων, ώστε να μάθουμε ποιοι είναι οι ένοχοι και για να μην φωνάζει άλλο πια ο Γρηγόρης Ψαριανός. Εσείς τα τρώτε τα λεφτά και έχετε γονατίσει το λαό. Εσείς οι δύο τα κόμματα που κυβέρνησαν και που γονατίσατε τη χώρα και τη φέρατε σε αυτό το χάλι, θα έπρεπε να ντρέπεστε και να μαζέψετε τα σκυλιά που αληχτάνε. Δεν θα βγει κάποιος από εσάς να τα πει. Ένας από τη Νέα Δημοκρατία και ένας από το Πασόκ. Να ανέβουν μαζί εδώ πάνω και να πούνε. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Ανέσχυντη που θρυνούσε και που τούνιαζε το πέλαγο. Άπιστη γυναίκα! Που θρυνούσε και που τούνιαζε το πέλαγο. Βλέπω φουκαράδες των 400 ευρώ που τα κάνουν 200 και βγαίνουν στον δρόμο και κλαίνε. Και με τραβάνε και μου λένε κουφάλα παίρνεις τα λεφτά εσύ. Επειδή υπήρχε αυτή η αγανάκτηση, αυτή η ιερά οργή, αναγκάστηκε να μπει στην κυβέρνηση με τον τρόπο που μπήκε η Δημάρ, ώστε να μην τον σταματάνε στο δρόμο και του λένε όλα αυτά που του λένε, ώστε να ανάψει η αλήθεια για τους 100, για τους 200, για τους 1000, να μην υπάρχει πια αδικία ή να περιοριστεί. Όσο γίνεται η αδικία, να μπει τάξη, φως, να ρυφθεί, το μαχαίρι να πάει εκεί στο κόκαλο, γιατί με αριστερά δεν έχει πάει ποτέ το μαχαίρι στο κόκαλο, ούτε το φως έχει ρυφθεί έτσι. Είναι μια καλή περίπτωση, μια πολύ σωστή επιλογή, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα και για να μην είναι αγανακτισμένος ένας βουλευτής. Δεν υπάρχει χειρότερο από τον αγανακτισμένο βουλευτή να τον πνίγει το δίκιο. Περαστικά στον Πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο που τον έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, πλην όμως του Φώτη Κουβέλη. Αλλά τι είδος φερεγγιότητα μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος 4 φορές επισκέφθηκε το Ζάπιο και 4 φορές άλλαξε στάση απέναντι στο μνημόνιο? Και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Σαμαρά. Η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Και 4 φορές άλλαξε στάση απέναντι στο μνημόνιο. Και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Σαμαρά. Πολύ καλά τα λέει ο Φώτης Κουβέλης, παλιό και αυτό, αλλά κλασικό. Άλλωστε το παλιό είναι πριν 1,5-2 μήνες. Πόσο παλιά μπορεί να είναι κάποια ρητά που έχουν υποθεί πριν 1,5-2 μήνες. Και πολύ καλά τα λέει, να μην πιστεύετε τον Σαμαρά και μάλιστα να του λέει ότι πήγε, άλλαξε θέση για το μνημόνιο 3-4 φορές. Σε αντίθεση με τον ίδιο τον Κουβέλη που δεν έχει αλλάξει για το μνημόνιο, καμία απολύτως θέση, είναι σταθερά κατά του μνημονίου, γι' αυτό άλλωστε έχει μπει στην πιο φιλομνημονιακή κυβέρνηση που έχει γνωρίσει η Ελλάδα, αυτή που έχει ξεκινήσει κουτσά στραβά με τις κατάρες προφανώς του Μητσοτάκη, την καριέρα της και την περνάει μια χαρά στα νοσοκομεία. Μάλλον είναι και οι κατάρες του λαού, είχαν δοθεί για την προηγούμενη, αλλά τελικά πιάνουν σε αυτούς κάποια στιγμή. Όλα εδώ πληρώνονται, τουλάχιστον οι κατάρες, γιατί οι φόροι και τα χαράτσια δεν το πολύ βλέπουμε. Ο Φώτης Κουβέλης έχει άποψη όχι μόνο για το Σαμαρά, πολύ σωστή άποψη, αλλά και για το πολιτικό σύστημα γενικότερα.
Στον πυρήνα της κρίσης βρίσκεται το πολιτικό σύστημα που δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα γέννησε το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά. Ζιμπάμπουε! Θα γελάσω. Άμα ελευθερωθεί. Ζιμπάμπουε! Θα γελάσω. Πιστεύει κανείς σας και καμιά σας ότι η δεξιά στην Ελλάδα και τα συμφέροντα που τη στηρίζουν θέλουν εμένα ως αντίπαλο? Ε, όχι βέβαια. Αντίπαλο τι να σε κάνουνε. Δεν σε θέλουνε, δεν σε έχουν αντίπαλο για τον απλό λόγο ότι δεν θες κυρίως εσύ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αυτός στο τέλος. Γι' αυτό είσαι σύμμαχος. Δεν υπάρχει συμφέρον που να μην θέλει τον Ευάγγελο Βενιζέλο σε αυτόν τον τόπο, σε κυβερνητική θέση. Μην κοροϊδευόμαστε. Όπως δεν υπάρχει συμφέρον που δεν θέλει και τον Σαμαρά σε κυβερνητική θέση. Τώρα που τους έχουν και τους δύο, νομίζω είναι ευτυχισμένοι. Τρεις ευτυχισμένοι, επειδή κόλλησε και ένας αριστερός, όπως είναι ο Κουβέλης. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Ψωμιάδης, εκτός από όλα τα υπόλοιπα που είπε, μίλησε και για τη Δημάρ. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να ακούς καλά λόγια αυτή την εποχή για τη Δημάρ, για τον Κουβέλη, μόνο από τον Ψωμιάδη. Από την άλλη για τη Δημάρ, μπράβο στη Δημάρ, γιατί τόλμησε να πάρει αυτό το ρίσκο. Τόλμησε. Εύχομαι ειλικρά μέσα από την καρδιά μου να μην καταντήσει αριστερό λαός. Το εύχομαι ειλικρά. Αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα θα γελάσω. Το σάπιο πολιτικό σύστημα θα γελάσω. Το εύχομαι ειλικρινά. Αντιθέτως θέλω να βγει ενισχυμένη από αυτή την προσπάθεια. Η Δημάρ. Ναι, όλοι το θέλουμε, αλίμονο. Τέτοια συνεισφορά στον τόπο, στον έρμο, τον ελληνικό λαό που πλήττεται από παντού. Ποιος δεν θέλει να την τιμήσει κιόλα αυτή τη συνεισφορά. Όταν έρθουν οι εκλογές, είμαστε σίγουροι θα τιμήσετε και τη Δημάρ όπως της αξίζει, όπως και τη Νέα Δημοκρατία και την Δουμάρ, το όλο μαζί και κυρίως το Πασόκ. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το θυμόμαστε και να το τιμούμε. Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ και εδώ να σταματήσει και να κλείσει έχει μείνει στην ιστορία ως κάτι πάρα πολύ θετικό που σφράγισε τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και τα πρώτα 10 χρόνια του 21ου αιώνα. Είναι υπέρα αρκετά όλα αυτά. 30 χρόνια λαμπρή ιστορία. Και ο κύριος Χατζησοκράτης, στέλεχος της Δημάρ, σήμερα το πρωί, βγαίνουν σε όλα τα παράθυρα βέβαια, είναι λογικό, είναι κυβερνητική συνιστόσα της πιο μνημονιακής κυβέρνησης που έχει φτιαχτεί ποτέ στον τόπο, με την έννοια ότι έχει και έγκριση του λαού για όλα αυτά, και ισχυρή έγκριση, 48% αν το αθροίσει κανείς, όσων πάντα ψήφισαν, ναι. Ο κύριος Χατζησοκράτης, αυτό που λέμε κολοτούμπα, κάπως έτσι θα το ακούσετε τώρα κι εσείς, και μάλιστα προδιαγράφηκε το μέλλον της χώρας. Κινδυνεύει αυτό το χαρτί που γράψατε εσείς οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι να είναι μια έκθεση ιδεώνα, ας πούμε. Κοιτάξτε, χωρίς κανένα αντίκρισμα στην πράξη. Μα δεν ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν ξέρουμε ότι ενδεχόμενα μια αποτυχία της οποιασδήποτε κυβέρνησης της συγκεκριμένης περίοδου που θα γίνονταν, είτε θα ήταν με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και στήριξη από τη δική μας την πλευρά, είτε θα ήταν αυτό που είναι σήμερα με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και στήριξη από τη δική μας πλευρά, ενδεχόμενα αυτή η κυβέρνηση να είναι και η τελευταία κυβέρνηση με το ευρώ. Αυτό δεν ξέραμε ότι έχουμε τέτοιο κίνδυνο. Δεν υπάρχει τόσο κίνδυνο σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία ευβολία. Άμα ελευθερωθεί. Ζιμπάμπουε! Άμα ελευθερωθεί. Γίνει τα νησί. Ή τα βεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Στον πυρήνα της κρίσης βρίσκεται το πολιτικό σύστημα που δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα γέννησε το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά. Και τη διαφθορά, αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα, Φώτης Κουβέλης, σε πολύ σωστές παρατηρήσεις. Πριν καιρό βέβαια είναι αυτές. Τώρα τι έχει αλλάξει? Δεν είναι σάπιο πια και συνεργάζεται μαζί του? Είναι σάπιο και πηγαίνει ο ίδιος με την ελπίδα θα το αλλάξει? Μπορεί να αλλάξει κάτι σάπιο? Είναι μερικά τρία απλοϊκά ερωτήματα. Ηλίθια μπορεί να τα πει κάποιος, διότι έχουν απαντήσεις και τα τρία ερωτήματα. Μάλλον και χωρίς να τεθούν τα τρία ή τα 13 ερωτήματα, υπάρχει ήδη απάντηση και αυτό είναι το καλό των ημερών. Χωρίς να κανείς να θέλει να θέσει ερώτημα, έχει έτοιμη την απάντηση και έρχεται μετά η ζωή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μετά από καιρό να επιβεβαιώσει αυτή την απάντηση, να τη σφραγίσει κτλ.